Σημαντική διάκριση σημείωσε η 16χρονη καβαλιώτισσα μαθήτρια Έφης Γιώτα, η οποία συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Microsoft Office Specialist που διεξήχθη πριν από μερικές ημέρες στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Έφη κατέλαβε την 10η θέση παγκοσμίως και την 3η θέση στην Ευρώπη μεταξύ 1 εκατομμυρίου παιδιών που συμμετείχαν σε όλες τις προκριματικές φάσεις του διαγωνισμού. Για τη σημαντική της αυτή διάκριση μίλησε στη Χριστίνα Νεφρέμ και στην εκπομπή μαζί του ένα Channel, ενώ αναφέρθηκε επίσης και στο γεγονός διεξαγωγής του παγκοσμίου πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist, το οποίο διεξήχθη φέτος για 17η συνεχή χρονιά. Έχει τρεις κατηγορίες ο διαγωνισμός, το PowerPoint, το Word και το Excel. Εγώ κατέβηκα στο PowerPoint, όπως και η υπόλοιπη ομάδα από Καβάλα, τα άλλα 5 παιδιά, που πήραμε και πολύ καλές θέσεις. Ξεκινήσαμε με τον καθηγητή μας, τον Παναγιώτη Ασλανίδη. Ασχοληθήκαμε το PowerPoint περίπου 3-4 μήνες πριν κατέβουμε στο Πανελλήνιο, για να πάρουμε το πτυχίο μας στο expert, ας πούμε, επίπεδο, σαν προφήσεις ένα πράγμα που λέμε στα αγγλικά. Και κατεβήκαμε στο Πανελλήνιο για να δούμε τι να κάνουμε. Ναι. Το παγκόσμιο, η αλήθεια είναι ότι κάνουν μια πολύ δύσκολη εξέταση. Και μπράβο τους που κάνουν τόσο δύσκολη εξέταση, γιατί δεν θέλουν να δούνε ότι μπορούμε να χειριστούμε την εφαρμογή. Πιθανόν για να πηγαίνεις εκεί, ξέρεις τι χειρίζεσαι. Θέλουν να δούνε να πας το ποντίκι σου σε μέρη που δεν το έχεις ξαναπάει, πάνω στην οθόνη. Θέλουν την κριτική ικανότητα, κάποια πράγματα να τα σκεφτείς από μόνος σου εκείνη τη στιγμή και να τα απαντήσεις. Θέλουν τον χρόνο σου και σίγουρα χρειάζεται εμπειρία τρομερή για να πας. Πρέπει να έχεις ασχοληθεί πολύ. Αξίζει να σημειωθεί πως η Έφη είχε κερδίσει την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο διαγωνισμό της Microsoft PowerPoint 2013, ενώ δύο ακόμα μαθητές, ο Αναστάσιος Μελάς από τη Σπάρτη και ο Παναγιώτης Νικολόπουλος από τη Σαφίδνες Αττικής, είχαν καταλάβει την πρώτη θέση στο Microsoft Excel και το Microsoft Word αντίστοιχα. Όσον αφορά το κομμάτι το ευρωπαϊκό, γιατί και εκεί η θέση είναι πολύ δυνατή. Ναι. Τρίτη θέση εκεί είναι ακόμη. Εκεί τι αντίκρισες? Εκεί γενικώς, από ό,τι έχω καταλάβει και από περσινούς παγκοσμίους, κυρίως το παιχνίδι το παίζουμε τα Βαλκάνια. Δηλαδή και η δεύτερη στον κόσμο ήταν Βουλγάρα, μια κοπέλα, και πέμπτος ή έκτος ένας Ρουμάνος. Γενικώς Βαλκάνια και λίγο πιο πάνω. Οι άλλες περιοχές που συνήθως από Ευρώπη αυτές ακούμε, δεν πολύ στο διαγωνισμό, δεν έχουν τόση επιτυχία όσο. Γιατί και πέρυσι είχε η Βουλγαρία και η. Και όμως είναι υποτίθεται με τα εργαλεία που έχουν και με τα δεδομένα, ναι, πολύ πιο. Και εμείς πέσχαμε από Ελλάδα, τρίτο στον κόσμο. Ψηλά. Είχαμε. Ναι. Παίζει γενικώς το παιχνίδι, από ό,τι έχω καταλάβει, τα Βαλκάνια από Ευρώπη πιο πολύ από όλους. Τα τρία αυτά παιδιά συγκρότησαν την εθνική ομάδα Microsoft Office και ταξίδεψαν πριν από λίγες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκειμένου να διαγωνιστούν ανάμεσα στους 140 καλύτερους μαθητές του πλανήτη. Γενικώς νομίζω ότι όσο από πιο μικρός ασχοληθείς, γιατί όσο μεγαλώνεις, όταν μπαίνεις στο λύκειο, αρχίζουν πολλές υποχρεώσεις. Πολλές. Ενώ στο γυμνάσιο και στο δημοτικό δεν έχεις τόσες. Και νομίζω είναι και καλύτερο, όσο πιο μικρός ξεκινάς κάτι, τόσο καλύτερος γίνεσαι. Στο παγκόσμιο είχαμε, νομίζω αυτοί που σάρωσαν ήταν οι Ασιάτες. Πήρανε 12 στα 18 μετάλλια. Δηλαδή όλη η Ασία, αλλά αυτοί είναι άνθρωποι που από μωρά είναι στον υπολογιστή, στα σχολεία και μαθαίνουν να χειρίζονται τις εφαρμογές. Η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα σε μήνυμά της συνεχάρει θερμά τη 16χρονη Έφης Γιώτα, υπογραμμίζοντας τα εξής. Η πόλη και ο Δήμος στήριξαν την προσπάθεια της Έφης και σήμερα όλοι μαζί οι καβαλιώτες μπορούμε να χαιρόμαστε και να περηφανευόμαστε για αυτή τη μεγάλη επιτυχία της, που φανερώνει το υψηλό επίπεδο των παιδιών μας και μας γεμίζει ελπίδα ότι οι νέοι άνθρωποι θα ανεβάσουν την πατρίδα μας ένα βήμα ψηλότερα. Ένα μεγάλο μπράβο στη δική μας Έφη, ένα μεγάλο μπράβο και στα άλλα δύο παιδιά από την Αθήνα και τη Σπάρτη που συγκρότησαν την εθνική μας ομάδα στο διεθνή διαγωνισμό της Microsoft, κάνοντάς μας όλους να νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα αυτή την αυγουστιάτικη μέρα.